Παγκόσμια ημέρα τουρισμού λοιπόν σήμερα και πάμε να δούμε πώς τη γιορτάζουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους θεατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πώς γιορτάζετε λοιπόν, κύριε Τάσιο, εσείς αυτήν την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, όταν μιλάμε για τον τουρισμό, ο οποίος στη χώρα μας είναι αυτό που λέμε η βαριά μας βιομηχανία? Έχουν πολλές φορές μιλήσει για αυτήν την γιορτή κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Βρίσκει τη χώρα μας σε μια περίοδο που έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι ο τουρισμός έχει αποδώσει τα τελευταία 10 χρόνια μνημονιακά 100 δις ευρώ στα έσοδα της χώρας, και αυτό μόνο δείχνει ότι πόσο ακόμη δυναμική μπορεί να έχει. Από την άλλη, σίγουρα σε μια τέτοια μέρα πάντα υπάρχει ο σκεπτικισμός και ο προβληματισμός για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Είχαμε μια χρονιά η οποία εξελίχθηκε, θα έλεγα, ομαλά όσον αφορά την χώρα μας, με αρκετές μεν αφήξεις, πολλές δε από αυτές να πηγαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση, με διανυχτερεύσεις σε αριθμό που ποικίλουν ανά προορισμό, ανά destination μέσα στην Ελλάδα, και στο τέλος να βλέπουμε ότι στο ταμείο είμαστε μείον. Άρα λοιπόν, ναι μεν βλέπουμε ότι είμαστε αυτοί που πρωταγωνιστούμε και είμαστε αυτοί που έχουμε βάλει και την πλάτη. Πρόσφατα το αποδείξαμε, αν θέλετε, άλλωστε, με την ισχύ της κλαδικής σύμβασης. Mm-hmm. Όμως αυτό που περιγράφουμε και σήμερα, αν θέλετε, στην δήλωσή μας σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, είναι ότι πρέπει με βάση τον Έλληνα ξενοδόχο η επόμενη μέρα και ο 21ος αιώνας για τον ελληνικό τουρισμό να είναι η κινητήριος δύναμη η οποία θα κάνει πραγματικά τη διαφορά σε ένα πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας και, αν θέλετε, συνολικά μιας νέας προσέγγισης που θα έχει να κάνει σχέση με τις υποδομές της χώρας και με μια υπεραξία που πρέπει επιτέλους να πάρουμε στην τσέπη μας. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν αυτό, κύριε πρόεδρε, που θα δώσει αυτή την όθηση στο ελληνικό ξενοδοχείο για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που είπατε? Η υπερφορολόγηση και βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία, ιδιαίτερα βραχυχρόνια μίσθωση τα τελευταία 2 χρόνια, η υπερφορολόγηση αρκετό καιρό, θα έλεγα, όσον αφορά τουλάχιστον το ΦΠΑ στο λεγόμενο τουριστικό πακέτο. Και το λεγόμενο τουριστικό πακέτο, το οποίο στον ανταγωνισμό της Μεσογείου είναι στο 8 με 10% το ΦΠΑ, ενώ σε εμάς είναι στο All Inclusive, για παράδειγμα, 21, στην ημιδιατροφή στο 15. Μεγάλη η διαφορά αυτή. Και φαίνεται επίσης, αν θέλουμε να το δούμε και με στοιχεία των τραπεζών, ότι στο επόμενο διάστημα τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων θα πρωταγωνιστήσουν όσον αφορά το αλυσβερίσι με διαχειριστές όλων αυτών των δανείων. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι στο βάθος μπορεί να έχουμε και κάποιο αφελληνισμό ως ένα σημείο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν είναι πολλές οι προκλήσεις και η επόμενη μέρα η οποία πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πρώτα απ' όλα από το ίδιο το κράτος και την πολιτεία, που πρέπει να αποφασίσει επιτέλους τι θέλει από τον τουρισμό. Mm-hmm. Τι να θέλει από τον τουρισμό όταν τα τελευταία χρόνια, ναι μεν έχουμε αφήξει, ναι μεν πάει καλά η χώρα γιατί δίνει μια διαφορετική ασφάλεια προς τον πολίτη της Ευρώπης και όχι μόνο στο να επισκεφτεί. Αλλά από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, δεν έχουμε χωροταξικό του τουρισμού. Υπάρχει μια διασπορά στην αρμοδιοτήτων, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν βοηθήσει καθόλου το ελληνικό ξενοδοχείο και γενικά τον τουρισμό στη χώρα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το στοίχημα. Αυτή η μέρα ας μας βρει και σκεπτόμενους, και αφού ανταλλάσσουμε λοιπόν τις ευχές μας, να πούμε ότι χωρίς τον Έλληνα ξενοδόχο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Για σκεφτείτε πόσες αφήξεις ήρθαν αν δεν υπήρχαν οι ξενοδοχειακές κλίνες και οι τιμοκατάλογοι που διαμορφώνονται με early bookings και με πόνο, αν θέλετε, κάποια στιγμή για να μπορέσουν να γεμίσουν. Βεβαίως. Μιλήσατε για αφελληνισμό, κύριε πρόεδρε. Τι ακριβώς εννοείτε? Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τουλάχιστον 10.000 δωμάτια στην Ελλάδα περνάν στο επόμενο διάστημα σε μια εγρήγορση, σε εισαγωγικά η λέξη, όσον αφορά την βιωσιμότητά τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι τράπεζες να δίνουν αυτού του είδους τα δάνεια των επιχειρήσεων των ξενοδοχειακών σε διάφορα funds ή σε διαχειριστές όλων αυτών των χαρτοφυλακίων, και αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι θα έχουμε άσχημες εξελίξεις εν ώψη του 2019, γιατί πολλά χέρια θα τα δώσουν τα ξενοδοχεία σε άλλους επιχειρηματίες. Και είναι ένα ζήτημα βεβαίως αυτό μεγάλο το οποίο αναφέρετε τώρα, κύριε πρόεδρε, το πώς οι ξένοι βρίσκονται στη χώρα μας και εκμεταλλεύονται τον ελληνικό τουρισμό τελικά. Βέβαια, γι' αυτό και στην αρχή της κουβέντας μας είπαμε ότι επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να μείνει στην τσέπη μας.
και στην τσέπη συνολικά της χώρας, και όχι μόνο να λέμε ότι κάνουμε αφίξεις και κάνουμε αύξηση εσόδων. Με ποια βάση όμως μετράμε τα έσοδα? Με τη βάση του 2015, του 2014, δηλαδή με βάση μνημονιακή και όχι αναπτυξιακή της χώρας. Άρα λοιπόν εκεί είναι και το στίχημα. Ακριβώς. Και επειδή τελειώσαμε και την καλοκαιρινή περίοδο, κύριε Πρόεδρε, τελικά είπατε ότι κλείνει καλά όσον αφορά τα νούμερα, αλλά όχι στα ταμεία. Έτσι είναι. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, στην ουσία, με ένα Σεπτέμβριο ο οποίος και στη Χαλκιδική κινήθηκε περίπου στο 80% όσον αφορά τα ξενοδοχεία μέση πληρότητα. Καλά θα έλεγα. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης, ιδιαίτερα στους μεγάλους προορισμούς που δουλεύουν το μαζικό μοντέλο, όπως είναι η Ρόδος για παράδειγμα, η Κρήτη, η Κεφαλονιά ακόμη και η Κέρκα πήγε πάρα πολύ καλά. Φυσικά δουλεύουν οι δύο μεγάλες μας πόλεις σε καλό ρυθμό. Άρα αυτό που κρατάμε είναι κυρίως το ότι για μια δεύτερη χρονιά είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά τις αφίξεις. Υπάρχει προβληματισμός για τις διανυκτερεύσεις. Δεν είναι παντού την ίδια αύξηση όπως σας είπα. Και βέβαια ήδη όλοι προετοιμάζονται για το 2019. Έχουν βγει ήδη οι μπροσούρες. Ξεκινάει στη Βρετανική αγορά οι πωλήσεις. Που είναι ένα ερωτηματικό γιατί δεν ξέρουμε πολιτικά πώς θα κινηθεί το Brexit εν ώψη του 19 ή του 2020. Άρα εδώ υπάρχει, αν θέλετε, ένα κίνητρο στους Άγγλους τουρίστες να κλείσουν από νωρίς το πακέτο τώρα που η λίρα είναι πολύ ισχυρή για αυτούς. Έτσι λοιπόν έχουμε να δούμε αρκετά και με μια Τουρκία βέβαια απόλυτα ανταγωνιστική λόγω και της διαφοροποίησης. Ακριβώς, λόγω της διαφοροποίησης του πακέτου και βέβαια λόγω της διαφοροποίησης, αν θέλετε, του προϊόντος. Πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία με υψηλή παροχή υπηρεσίας, με χαμηλά κόστη, το οποίο εμείς δεν μπορούμε εύκολα να ανταγωνιστούμε. Και αναμένουμε να δούμε. Αλλά ξέρετε, κλείνοντας, θα έλεγα ότι ο κόσμος ακούει, ο μικρός ξενοδόχος, γενικά η μικρή κλίμακα επιχειρηματικότητα ακούει τα ίδια. Ήρθαν αφίξεις, έχουμε διανυκτερεύσεις, δεν έχουμε, έχουμε προβλήματα κτλ. Τελικά αυτό πρέπει κάποια στιγμή να μην είναι το θέμα μας, είναι το θέμα πώς θα βελτιώσουμε το προϊόν. Αυτό δηλαδή που βάζουμε ψηλά τον πύχη για μας για την επόμενη μέρα είναι οι υποδομές της χώρας και η στρατηγική που θέλουμε να έχουμε σε σχέση με τον κόσμο που δουλεύει για τα ξενοδοχεία, με τις περιοχές και με την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το στοίχημα. Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απαντήσετε πρώτα εσείς οι ξενοδόχοι συνολικά, κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως στη συνέχεια και η πολιτεία με το θέμα της φορολόγησης που αναφέρατε, αλλά και της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.